το θέμα των παιδιών, των τριών παιδιών. Ο κύριος Λέων. Καλημέρα, κύριε Λέων. Καλημέρα σας, κύριε Αυτιά. Μαζί μας θα είναι και η κυρία Μοστοράκου και η κυρία Παπαδημητρίου και ο κύριος Σταυριανάκης. Πού είμαστε στο θέμα αυτό? Ελάτε. Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα ολοκληρώθηκε το πόρισμα, το οποίο μάλιστα πλέον είδε σε μεγάλο μέρος του και τη δημοσιότητα. Ναι. Όσο βλέπουμε ουσιαστικά το πόρισμα και εμείς που δεν συμμετείχαμε, φαίνεται ότι πρόκειται για ένα άρτιο επιστημονικό αποτέλεσμα, ένα επιστημονικό αποτέλεσμα το οποίο στηρίζεται πλήρως στα ευρήματα. Νομίζω θα έλεγα ότι είναι πρότυπο και παράδειγμα για το μέλλον ένα τέτοιο πόρισμα και πραγματικά αξίζουν συγχαρητήρια στους δύο συντάκτες και δύο πραγματογνώμονες, τους κυρίους Καρακούκη και Καλόγρια. Και από εκεί και πέρα νομίζω ότι δεν υπάρχει αντίθετη άποψη. Είναι βέβαιο, όλοι οι ιατροδικαστές που έχουν μιλήσει δημόσια, κανείς δεν έχει εκφέρει διαφορετική άποψη, αλλά το πλέον σημαντικό νομίζω ότι ήδη τα 3/4 τουλάχιστον των ανθρώπων που χειρίστηκαν τις δύο πρώτες υποθέσεις αρχικά επίσης συντάσσονται με το πόρισμα, κάτι το οποίο αντιλαμβάνεστε ότι είναι εξίσου σημαντικό. Άρα, κύριε Καλιακμάνη, η σκητάλη τώρα σε περαιτέρω έρευνες εισαγγελικές και αστυνομικές. Τώρα, έτσι, από ό,τι είπαμε και προηγουμένως, ο εισαγγελέας που θα, όταν θα πάρει το υπόμνημα που θα καταθέσει ο δικηγόρος ή η κυρία Πισπυρίγκου, θα κρίνει αν θα πρέπει να ασκήσει δίωξη ή να θέσει την υπόθεση στο αρχείο. Αν ασκήσει δίωξη, η υπόθεση θα πάει στον ανακριτή, ο οποίος θα κάνει ανάλογες ενέργειες με αυτές που έκανε η ανακρίτρια στην περίπτωση του θανάτου της Τζορτζίνας. Αλλά ό,τι ζητηθεί από την αστυνομία θα το κάνει. Μπορεί ο ανακριτής μετέπειτα να ζητήσει πράγματα από την αστυνομία όσο αφορά την ανάκριση. Η αστυνομία είναι υποχρεωμένη να εκτελέσει την εντολή του ανακριτή. Είστε απόλυτα σαφείς. Πριν πάω στον κύριο Σταυριανάκη. Δεν υπάρχει περίπτωση υπόθεση, ναι, να πάει στο αρχείο. Όχι, όχι. Εμείς λέμε. Κύριε Σταυριανάκη, εμείς σχολιάζουμε ένα ζήτημα. Αυτός που κρίνει, ξέρετε πολύ καλά εσείς, ότι είναι ο εισαγγελέας. Ναι. Οπότε εμείς δεν μπορούμε αυτή να προκαταβάλουμε. Δεν πάει στο αρχείο. Αυτή, ναι, ναι, δεν πάει στο αρχείο. Πάει. Διότι υπάρχει αξιόπινη πράξη. Αξιόπινη πράξη, όταν δεν υπάρχει, τότε αρχειοθετείται η υπόθεση. Σωστά εδώ το υπάρχει. Λέτε. Σωστά υπάρχει το λέτε. Αξιόπινη πράξη. Υπάρχουν δύο θάνατοι παιδιών. Κατά συνέπεια, δεν πάει αυτή η υπόθεση στο αρχείο. Συγγνώμη που το διορθώνω. Σωστά λίγο το λέτε, αλλά ξέρετε ότι το πόρισμα, σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, έχει διαρρεύσει. Εμείς εννοείται ότι δεν το έχουμε διαβάσει και δεν ξέρουμε τι λέει. Λέμε ότι λέει για εγκληματική πράξη. Κρατήστε αυτά που λέει ο κ. Σταυριανάκης, όμως, κύριε Καλιακμάνη, γιατί είναι βαθύς γνώστης όπως και η κυρία Παναγωπούλου. Όχι, με και η κυρία Παπαδημητρίου. Κυρία Παναγωπούλου, καλημέρα σας. Καλημέρα, κύριε Παναγωπούλου. Όπως λέγατε τις εξελίξεις την προηγούμενη εβδομάδα εδώ με όλη την νομική παρέα, τον κύριο Σταυριανάκη, την κυρία Παπαδημητρίου, τον κύριο Λέων και τον κύριο Καλιακμάνη, έτσι ακριβώς καταγράφονται. Δηλαδή, ποιος ήταν αυτός που έφερε το τέλος της ζωής στα παιδιά? Λυπάμαι πάρα πολύ που είμαι στη θέση να επιβεβαιωθούμε όλοι μας δυστυχώς για την εξέλιξη, για αυτό που συνέβη και στα τρία αυτά παιδιά. Ναι. Στα παιδιά αυτά τα οποία τα αγκάλιασε όλη η Ελλάδα και όλη η Ελλάδα περίμενε με παγωμένη την ανάσα τις εξελίξεις και κομμένη την ανάσα. Πραγματικά δεν έχω λόγια πολλά να πω. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι όλοι μας λέγαμε μέσα μας μακάρι να μην είναι αλήθεια. Μακάρι ο θάνατος των παιδιών να μην οφειλόταν σε εγκληματική ενέργεια. Αλλά μακάρι να είχαμε μια άλλη εξέλιξη, να ήταν ένας, να μην είχαμε αυτή την εξέλιξη. Όμως θεωρώ ότι η δικαιοσύνη μπροστά της έχει κάποια στοιχεία τα οποία είναι συγκεκριμένα. Έχουμε ένα πόρισμα για τα δύο παιδιά το οποίο είναι πολύ σαφές, πολύ ξεκάθαρο. Τα στοιχεία αρχίζουν και γίνονται πολύ σοβαρά. Επιβαρυντικά, λέτε. Θεωρώ ότι οι εξελίξεις θα είναι ραγδαίες και νομίζω ότι είμαστε στο στάδιο όπου αυτή η υπόθεση αρχίζει και κλείνει ουσιαστικά, δεδομένου ότι θα έχουμε πλέον συγκεκριμένες κατηγορίες και στα δύο παιδιά θα έχουμε συγκεκριμένη κατηγορία και βεβαίως οι εξελίξεις θα είναι πολύ σημαντικές. Είναι όπως το λέτε οι κορυφαίοι ιατροδικαστές της χώρας. Όταν βάζει υπογραφή ο κύριος Καρακούκης, όπως
προς τιμήν το κύριο Σλέον έχει αναφερθεί πολλές φορές. Έτσι, ο κύριος Καρακούκης είναι η ανώτατη βαθμίδα, αν δεν κάνω λάθος, κύριε Σταυριανά και κυρία Βαβδίτη. Κορυφαίος, ναι, βέβαια. Προστάμενος ιατροδικαστικής υπηρεσίας Αθηνών. Ακριβώς. Είναι η κορυφή. Ο κύριος Καρακούκης με πολύ επιστημονικό τρόπο με τον συνάδελφό του, τον κύριο Καλογριά, συνέταξαν ένα υπόμνημα. Το παρέδωσαν στη σύμβουλο της εισαγγελίας και από εκεί και πέρα η εισαγγελία πράττει τα δέοντα, κυρία Παπαδημητρίου. Έτσι. Άρα, εν όψη εξελίξεων αυτή την εβδομάδα, έτσι, ακριβώς, ή και την επομένη. Φυσικά, είμαστε ένα πολιτισμένο κράτος και το τεκμήριο της αθωότητας θα πρέπει να μην το αφισβητήσουμε. Πάντοτε το τονίζουμε, ακριβώς. Φυσικά, επιβεβαιώνω όλα αυτά που είπαν οι συνάδελφοί μου. Το μόνο που θέλω να πω εγώ, ολοκληρώνοντας τώρα, θέλω να πω ότι η δικαίωση αυτών των παιδιών, έστω και μετά θάνατο, να αποδειχθεί αλήθεια είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί είναι ένα έγκλημα το οποίο μας έχει συγκλονίσει όλους πραγματικά και ως μητέρα μιλάω αυτή τη στιγμή. Ακριβώς. Κύριε Λέων, εξ αρχής, αυτά που λέει τώρα στο πόρισμά του ο κύριος Καρακούκης, εξ αρχής τα είχατε διατυπώσει και... Ξέρετε, πάρα πολύ είχαμε πει, μα πώς αυτά τα πράγματα έρχονται στο φως με αυτόν τον τρόπο. Είναι πολύ σημαντική η επιστήμη σας, κύριε Λέων, σε ό,τι αφορά τέτοιου είδους συμπεράσματα. Και μαθαίνω ότι ο κύριος Καρακούκης έχει κάνει και διεθνείς επιστημονικές διαπιστώσεις σε ό,τι αφορά εξελίξεις που έχουν σχέση με το θάνατο. Δεν το ήξερα, μου το λένε συνάδελφοί του τώρα στα μηνύματα. Κοιτάξτε, κύριε Αυτιά, να πω το εξής, κάτι το οποίο έχει νομίζω τη σημασία του. Με το θεσμικό ρόλο, όπως θυμάστε, πριν περίπου 2 μήνες, όταν ανέλαβαν οι κύριοι Καρακούκης και Καλόγριας, είχα πει ότι δεν θα προκύψει καμία αμφισβήτηση από αυτό το πόρισμα και πραγματικά οι δύο άντρες, οι δύο συνάδελφοι εγγυώνται ότι θα έχουμε ένα πόρισμα διαφυσβήτητο τότε που προφανώς δεν γνωρίζαμε το τι ακριβώς θα καταγραφεί σε αυτό το πόρισμα. Το πόρισμα πραγματικά έρχεται να επιβεβαιώσει αυτό που είχαμε προβλέψει. Πράγματι τόσο η ποιότητα, αν θέλετε, των συναδέρφων όσο η γνώση, η εμπειρία έκανε πραγματικά μία εξαιρετική προσπάθεια, θα σας έλεγα. Ένα πόρισμα το οποίο κατά τη γνώμη μου θα πρέπει να διδάσκεται στις ιατρικές σχολές, γιατί ξέρετε είναι σημαντικό όχι απλά να καταγράφουμε τη θεωρία αλλά... ή εν πάση περιπτώσει να λέμε θεωρητικά θέματα, αλλά να βλέπουμε ακόμα και μέσα από τα λάθη μας να μαθαίνουμε Σωστό. Το πώς ακριβώς πρέπει να χειριζόμαστε τις υποθέσεις. Και ενώ ο κύριος Καρακούκης και ο Καλογριάς δεν έκαναν και νεκροτομή, νεκροψία, έτσι. Ήταν σε δυσχέρεις για να βγάλουν ένα πόρισμα, γιατί οι προηγούμενοι συνάδελφοί σας, κύριε Λέων, είχαν κάνει νεκροψία, νεκροτομή. Και μα γι' αυτό ακριβώς και έγινε μία εργασία υποδειγματική, με την έννοια στηρίχτηκε σε ευρήματα, όχι σε καταγραφές, όχι αν θέλετε στα ευρήματα όπως καταγραφόντουσαν στις εκθέσεις, αλλά ένα-ένα επανελέγχθηκε, επαναβεβαιώθηκε, εμπλουτίστηκε. Το παραμικρό εύρημα, το παραμικρό πιστήριο ουσιαστικά διερευνήθηκε και έτσι έχουμε ένα πόρισμα το οποίο πραγματικά είναι αδιαφυσβήτητο και είναι υπόδειγμα επιστημονικής αρτιότητας. Κυρία Παναγωπούλου... Μία λέξη μόνο. Ναι. Μία λέξη. Θέλω να επισημάνω ότι η έκθεση του κυρίου Καρακού και του κυρίου Καλογριά αξιοποίησε όλα τα δεδομένα που έδωσαν έτσι. Και οι αρχικές ιατροδικαστικές εκθέσεις. Κυρία Τσάκωνα της κυρίας Γιόλα. Και αυτά τα έλαβαν υπόψη τους και τα αξιοποίησαν και τα συνεκτίμησαν. Είναι πολύ σημαντικό. Ακριβώς. Κυρία Παναγωπούλου, σας ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή σας παρουσία. Κάθε φορά, κύριε Σταυριανάκη, κυρία Παπαδημητρίου, αγαπητέ κύριε Λέων, κύριε Καλιακμάνη,